πολλές φορές όλοι μας οι άνθρωποι και εγώ ότι όταν έχουμε ορισμένα προβλήματα δεν το πάρουμε το θέμα προσωπικά και πούμε όχι, δεν θα γίνει το χατήρι του πονηρού, θα αμοχθήσουμε για αυτή την αλήθεια, για αυτή τη συνείδηση, για αυτό το ηθικό. Ναι, μπορεί να κουραστούμε, να μας βρίσουνε χίλια δύο πράγματα, να μας κάνουνε, αλλά όπως είναι η μεγάλη βροχή, αδέρφια, που είναι ας πούμε σαν κατακλυσμός και φοβάται ο κόσμος και χώνεται μέσα στα σπίτια του για να μην πληγεί, ξαφνικά βγαίνει μια ξαστεριά και βγαίνει ο κόσμος έξω και όχι μόνο αυτό, αλλά βγαίνει και το ουράνιο τόξο που έχει τα χρώματα του ουρανού, που αυτά τα χρώματα είναι αναπλήρωτα στη γη πάνω και είναι μόνο του Θεού, που σημαίνουν αυτά, λένε στην Παλαιά Διαθήκη, ότι παιδί μου, για το κάθε παιδί, μη φοβάσαι, εδώ είμαι εγώ. Έριξα λίγο νερό, δοκίμασα ακριβώς λίγο παραπάνω, μάλλον θα το πούμε, έκλαψε ο Κύριος λίγο παραπάνω και έριξε πιο πολλά δάκρυα κάτω να μας δοκιμάσει. Βγαίνοντας όμως το ουράνιο τόξο, λέει παιδί μου, εδώ είμαι. Λοιπόν, όταν έχουμε εμπιστοσύνη ότι πίσω από τα προβλήματα, από τις βροντές, τους καταποντισμούς υπάρχει το ουράνιο τόξο που θα μας ανοίξει και θα μας δώσει τη λύτρωση, πρέπει να έχουμε χαρά. Και αυτή η χαρά, πολλοί άνθρωποι, εδώ που είμαστε όλοι, την έχουν γευτεί από κάθε πρόβλημα σοβαρό που έχει ο κάθε άνθρωπος για να δει μέσα στον εαυτό του. Παρακαλώ. 187. Το κύριο γνώρισμα της παρούσης προς σκέλους ζωής είναι ο πειρασμός. Βλέπουμε εδώ ένα άλλο σημείο, απλό, αλλά είναι σοβαρό. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι στη ζωή αυτή θα έχουν όλο χαρές, λύπες, πειρασμούς, στεναχώριες δεν θα έχουν. Και αν είναι και κάποιοι άνθρωποι που έχουν κάποια χρηματική άνεση, που τη χάνει ο πατέρας τους, να ήταν κάποιος και να είναι κάποιος, πατάνε στερεά πάνω εκεί και νομίζουν ότι λύσανε το πρόβλημά τους. Δυστυχώς, αδέρφια μου, το πρόβλημα δεν λύνεται με ό,τι λεφτά και να έχεις, ό,τι περιουσία και να έχεις. Ο πειρασμός μπαίνει παντού και σε αυτούς μπαίνει. Και πολλές φορές έχουμε παραδείγματα τέτοια, τέτοια παραδείγματα που όχι μόνο μπαίνει, αλλά τους καταστρέφει και τα λεφτά τους είναι μηδέν μπροστά στη χαρά που ψάχνουν να βρούνε. Διότι ο πειρασμός μόλις τους πειράξει είναι κενή με έψιλον, αδέρφια μου. Τι σημαίνει αυτό? Δεν έχουν τον Χριστό, τον καινούριο Χριστό που ήρθε να μας κάνει καινούριους με ένδυμα. Είναι κενή, σκέτο, αλαλάζον, ένα χώρος αλαλάζον, κούφιος, δίχως περιεχόμενο. Άραγε, βλέπουμε εδώ ότι το χρήμα δεν δίνει τη χαρά στον άνθρωπο. Αυτό που δίνει τη χαρά δεν είναι ο Χριστός, είναι ο Χριστός. Και χαρά στον άνθρωπο που είναι στο Χριστό και έχει το χρήμα και μπορεί διαμέσου του Χριστού να το χειριστεί και να πιάνει τόπο. Γιατί αν το χειριστούμε εμείς όπως θέλουμε εμείς, αδέρφια μου, δεν θα πιάσει τόπο και πολλές φορές κάνουμε κακό. Παρακαλώ. 650. Μην αγαναχτείς και μη θυμώνεις με όποιον σου φέρεται μοχθηρά και άδικα. Συμπάτησέ τον, αγάπησέ τον, λέγε. Δεν είναι από μόνος του κακός μαζί μου. Είναι ένα φτωχό πλάσμα, σαν εμένα, που ο διάβολος το πειράζει. Μόλις περάσει αυτός ο πειρασμός, είναι πολύ πιθανό να ξαναγίνει ημέρος αυτός ο αδελφός μου. Συχνά είμαστε αξιολύπητα έρμεα του εχθρού,
που μένεται εναντίον μας και θέλει το κακό μας. Εδώ βλέπουμε ένα σημείο άλλο που είναι εκεί μας έχει κάνει τη μεγάλη ζημιά ο πονηρός. Εκεί πράγματι αδέρφια μας έχει κάνει τη μεγάλη ζημιά. Ποιο? Και άνθρωποι μέσα από την Εκκλησία δεν τους κατηγορώ, γιατί είμαι και εγώ μέσα στην Εκκλησία και Θεός φυλάξει να μην επιτρέψει ο Κύριος να φτάνουμε τόσο πολύ κάτω, γιατί οι πνευματικοί πατέρες υπάρχουν, γιατί το πεσίν είναι ανθρώπινο. Είναι ανθρώπινο, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Το να παραμείνουμε στο πεσίν είναι διαβολικό. Λοιπόν, άρα η Εκκλησία μας περιμένει για να μας ανορθώνει και να μας σηκώνει και να ταινίζουμε με αισιοδοξία τη ζωή αυτή και την άλλη ζωή. Δηλαδή, τι λέει το κομμάτι του πατέρα εκεί? Λέει ότι πολλοί άνθρωποι, λέει, τι να σου κάνω, σε συγχώρησα μια, δύο φορές, τρεις, δεν παίρνει άλλο, τι άλλο μπορώ να σου κάνω. Τώρα, άμα με ξαναενοχλήσεις, πρόσεξε, γιατί θα σου κάνω κακό. Δηλαδή, ο χριστιανός αυτός, ο άνθρωπος αυτός που θέλει να λέγεται χριστιανός, μέσα του είχε έλεος, είχε προς τον αδερφό του δύο-τρεις φορές μόνο έλεος για να τον συγχωρήσει, ή και τρεις και τέσσερις. Από εκεί και πέρα γίνεται κριτής και φτάνει στα άκρα και πολλές φορές φτάνουμε σε κακά σημεία, δοκιμασίες, και οι φυλακές πολλές φορές γεμίζουν. Για να δούμε όμως, είναι έτσι, πρέπει να κάνουμε έτσι? Γιατί είπαμε ότι πρότυπο στον άνθρωπο είναι το πρότυπο που δεν αλλάζει και δεν θα αλλάξει ποτέ εις τους αιώνες. Όλα θα αλλοιωθούν, ο Θεός δεν αλλοιώνεται. Και ειδικά ο Λόγος του Θεού, ο Χριστός που πήρε σάρκα σαν Θεός και ήρθε κοντά μας. Άλλαγε, πρέπει να είμαστε κοντά Του για να μας γνωρίζει. Και βλέπουμε εκεί ο Χριστός σαν πρότυπο στο σταυρό πάνω, με τους πόνους που είχε, μπορούσε με πολύ ευκολία να δείξει και να πει εσύ και με βάλατε εδώ, χώρια που ο κόσμος τότε και σήμερα ακόμα στα δικαστήρια είπανε ο κόσμος τότε, το κρίμα λέει να έρθει πάνω μας και στα παιδιά μας. Αλίμονο αδέρφια, και ο Χριστός είπε τη λέξη αυτή, που αυτή η λέξη αν την λέμε συχνά θα αναθεωρήσουμε πάρα πολλά πράγματα. Πάτερ άφες αυτής, ουγάρ είδαση τι ποιούσι, που σημαίνει ότι και από τον πόνο που ήταν στο σταυρό πάνω, που τους έβλεπε αυτούς που τον βάλανε στο σταυρό πάνω, είχε εσπλαγνία, είχε αγάπη. Λοιπόν, ας προσπαθήσουμε τουλάχιστον να κάνουμε, αν όχι του Κυρίου αυτό, διότι είναι πολύ μεγάλο, αλλά στα χείλη μας πρέπει να το έχουμε, ας κάνουμε τουλάχιστον του Απόστολου Πέτρου. Ποιο? Που όλοι ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Απόστολος Πέτρος ήταν ένας Απόστολος από τους Αποστόλους πολύ θυμώδης. Και τι έλεγε? Κύριε, πόσες φορές μπορώ να συγχωρέσω τον αδελφό μου που με ενοχλεί και με πειράζει? Και ο Κύριος του έδωσε την απάντηση: εφτάκης, εβδομήντα εφτάκης, άκης, δηλαδή απεριόριστα. Άραγε, του λέει, πρόσεξε, θα του συγχωρήσει συνέχεια. Άραγε, όσες φορές και να του συγχωρέσεις εδώ, δεν κλείνεις. Διότι ο Κύριος συγχώρεσε όλη την ανθρωπότητα, όλους τους σταυρωτές, και μέχρι σήμερα συγχωράει που του βάζουν αγάθια. Είναι αγάπη, στέκεται στο σταυρό με ανοιγμένα τα χέρια και περιμένει κάθε άνθρωπο. Και γι' αυτό λέει στον Πέτρο, εφτάκης, εβδομήντο εφτάκης, άκης, δηλαδή απεριόριστα. Και συνήλθε ο Πέτρος και έσκυψε και είδε ότι η αποστολή του ήταν πολύ βαριά. Άραγε, αδέρφια μου, το λέω βαριά, γιατί?
Γιατί η λέξη χριστιανός δεν είναι κάτι απλό. Χριστιανός σημαίνει χρήσης Χριστού. Χρήσης Χριστού. Χρήσης Χριστού. Εμμανουήλ, που σημαίνει πάλι Χριστός, σημαίνει ο Κύριος με θυμόν ημών, όλες τις μέρες κοντά μας. Χρήσης Χριστού. Άραγε, ο κάθε χριστιανός πρέπει, όπως λέει ο ιερός Χρυσόστομος, καλύτερα λέει προσεύχεται να προσευχόμαστε παρά να αναπνέουμε, και να προσευχόμαστε να μας δυναμώνει ο Κύριος, γιατί από μόνοι μας, αδέρφια μας, όπως είπε και ο πατέρας, είμαστε έρμια του σατανά, για να μας πάει και να μας κάνει αυτά που ακριβώς βλέπουμε στην τηλεόραση και έχουμε στεναχωρηθεί, είναι γιατί ψάρουν 1000 φάρμακα, τοποθετήσεις, μιλάνε για 1000 πράγματα, βγαίνουν μεγάλοι άνθρωποι, μιλάνε για την ανθρωπότητα, πώς θα έχει την ειρήνη, την αγάπη, πώς θα είμαστε αρμονικοί ανάμεταξύ μας, και βλέπουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι περισσότεροι είναι καθηγητές με διπλώματα, και βλέπουμε ότι αυτή την αγάπη, για να την αποκτήσουμε, την αγάπη κάποιος άλλος την έφερε, που ήταν η άκρα αγάπη, με απλωμένα τα χέρια, ο Κύριος. Και αυτή την αγάπη δεν την έχουν στο τραπέζι ποτέ. Είναι μακριά. Και θέλουμε να έχουμε την αγάπη, την ειρήνη. Ο Κύριος μετά την Ανάστασή Του, στο και στο υπερό, στους μαθητές, όταν συναντήθηκε για πρώτη φορά, τους είπε ειρήνη μην. Αυτή την ειρήνη την ευλόγησε ο Θεός. Και βλέπουμε από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως το Θεό να απέχει μακριά. Άραγε, με αυτόν τον τρόπο δεν καταφέρνουμε τίποτα. Ο Κύριος φωνάζει. Η Εκκλησία μας φωνάζει. Και θα πάθουμε αυτό που μας έφερε την παραβολή ο Κύριος, τις 10 παρθένες. Την ώρα που θα έρθει για τον κάθε άνθρωπο, ξεχωριστά, θα πιαστούμε στον ύπνο και θα είμαστε μωροί και θα χαθούμε, και τότε δεν θα προλάβουμε να κάνουμε τίποτα, και ό,τι επιδείξεις κάνουμε στην τηλεόραση, εφημερίδες και εδώ και στα μέσα μαζικής ενημερώσεως, θα πει ο Κύριος, αυτά που είπατε είχανε τη σφραγίδα μου? Δεν την είχανε, δεν σας γνωρίζω, όπως είπε και στις 5 παρθένες. Λοιπόν, γι' αυτό ας προσέξουμε, αδέρφια. Πάρα κάτω. Ξακούσα αυτό το τρόπο, είπε. Ναι, τρόπο. 650 λεφτά. Και αυτό το τρόπο. Θα το προχωρήσουμε λίγο, ε. Έχει ακόμα πολύ. Και αυτό το τρόπο. Πες το... Α, όχι. Είπε εσύ το όνομα, πέντε. Στα καλά έργα των πιστών, ας ατενίζει το φως σου, το φως του Χριστού. Το φως το φωτίζουν πάντα άνθρωπων ερχομένων στον κόσμο. Μάθε να διαβάζεις αυτά τα με αγάπη, ευχαριστώντας τον φωτοδότη Χριστό, που τόσο πλούσια λάβει στον κόσμο μέσα από τα έργα όσων του είναι ενθουσιωμένοι και ζητούν τη δόξα του όνοματός του. Επειδή δεν το άκουσα ακριβώς γιατί συζητάμε, πες το πάλι, το πέντε, δυνατά. Στα καλά έργα των πιστών, ας ατενίζεις το φως του Χριστού. Το φως το φωτίζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενων στον κόσμο. Μάθε να διαβάζεις σε αυτά μια αγάπη, ευχαριστώντας τον φωτοδότη Χριστό, που τόσο πλούσια λάμπει στον κόσμο μέσα από τα έργα όσο του είναι αφοσιωμένοι και ζητούν τη δόξα του ονόματός του. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ένα στοιχείο άλλο που είναι πολύ σοβαρό πάλι. Ποιο? Ας φέρουμε πρώτα το καλό παράδειγμα για να δούμε ακριβώς και τα άλλα που θα πιαστούμε ένοχοι. Βλέπουμε τον ιερό Χρυσόστομο. Τι σπουδές έκανε, τι διπλώματα είχε βγάλει, που μπορούσε να ζήσει μία ζωή τρυφή